εκείνη το αμαρτωλό. Το Τριώδιο ανοίγει από σήμερα, αγαπητή μου αδελφή. Είναι η πιο ευλογημένη περίοδος, το κατανυκτικό Τριώδιο μέσα σε ολόκληρο το χρόνο. Και αφού ονομάζεται κατανυκτικό, ας το αρχίσουμε και εμείς με κατάνυξη. Γι' αυτό άλλωστε και η Εκκλησία μας έβαλε σαν πρώτη Κυριακή του Τριωδίου την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου. Πώς η κατάνυξη φέρνει στις ψυχές μας η σχετική αυτή παραβολή, πώς η μετάνοια μας εμπνέει, πώς η συντριβή, σε τέτοια τύφλωση βρισκόταν ο Φαρισαίος που δεν έβλεπε στον εαυτό του καμιά αμαρτία. Κανένα ρήπο, καμιά κοιλίδα. Ήταν δυνατό να μην έχει αμαρτίες? Ποιος άνθρωπος δεν έχει αμαρτίες? Μα κάθε μέρα, αδελφοί μου, αμαρτάνουμε όλοι μας. Άλλος στις πράξεις, άλλος στα λόγια, άλλος στις κακές και εφάμαρτες σκέψεις και στους λιπαρούς λογισμούς και στις επιθυμίες. Το φοβερότερο μάλιστα για τον Φαρισαίο της παραβολής ήταν πως άρχισε να κεραυνοβολεί τον πλησίον του, να κατηγορεί τον ταλέπορο τελώνη που καθόταν σε μια γωνιά του ναού συντετριμμένος, σε μια γωνιά τεταπεινωμένους, και έτσι συμβαίνει πάντα όταν θεωρούμε τον εαυτό μας καλό, όταν νομίζουμε πως δεν έχουμε καμία αμαρτία, τότε βλέπουμε και ασχολούμεθα με τα σφάλματα των συνανθρώπων μας, των άλλων. Τα πραγματικά ή τα φαινομενικά. Ο Τελώνης στεκόταν παράμερα με σκυμμένο το κεφάλι κατά γης. Ούκ ήθελε νουδέ τους οφθαλμούς εις τον ουρανό νεπάρε. Χτυπούσε με πόνο ψυχικό το στήθος του, έβρεχε το πάτωμα του ναού με δάκρυα και κράβγαζε εκ βαθέων. Ο Θεός η λάση τίμη το αμαρτωλό. Και αυτός ο λόγος ήταν έκφραση της βαθιάς ταπεινώσεως που ήταν δείγμα της αληθινής συμπεριφοράς, της αληθινής αυτογνωσίας που είχε ο Τελώνης. Τίποτε άλλο δεν ένιωθε, τίποτε άλλο δεν έλεγε, παρά επαναλάμβανε τούτο το λόγο, χτυπώντας ανελέητα τον εαυτό του, το στήθος του, και έλεγε: «Θεέ μου, λυπήσουμε, συγχώρησέ με τον αμαρτωλό». Καθώς εισερχόμεθα, αδελφοί μου, στο ευλογημένο κατανυκτικό Τριώδιο, καλό και ωφέλιμο θα ήταν να πούμε τι είναι Τριώδιο και τι δεν είναι Τριώδιο, διότι πολλοί χριστιανοί έχουμε άγνοια σχετικά με το νόημα και το περιεχόμενο του Τριωδίου. Πράγματι μεγάλο κακό η άγνοια, μέγας κρυμνός, ρίζα πάντου κακό, νύχτα παθών. Ένας από τους τρεις γίγαντες του πονηρού, ας διώξουμε την άγνοια γύρω από το Τριώδιο. Τι εστί λοιπόν Τριώδιο? Τριώδιο λοιπόν, αδελφοί μου, είναι συγκεφαλαίωσης του έργου της σωτηρίας μας και του αγιασμού και της θεώσεώς μας, υπόμνημα στο σοφό σχέδιο της σωτηρίας μας, που πραγματοποιείται με τη δική μας αληθινή μετάνοια. Τι εστί Τριώδιο? Τριώδιο είναι χρόνος μετανοίας, χρόνος συντριβής. Τριώδιο είναι ταπείνωσης, τελωνική ταπείνωσης. Τριώδιο είναι η επιστροφή στον Πατέρα, επιστροφή από τις ασωτίες μας. Τριώδιο είναι ετοιμασία για την Δευτέρα και ένδοξη και φοβερή παρουσία του Χριστού. Τριώδιο είναι εγκράτεια και νηστεία. Την εβδομάδα της Τυρινής καταλύουμε γαλακτερά, την καθαρά Δευτέρα ούτε λάδι. Πολλοί χριστιανοί κρατούν τριήμερο,
τρεις ημέρες ούτε ψωμί, ούτε νερό. Ευλογημένοι χριστιανοί, αγωνιστές, αθλητές του Χριστού, όσοι μπορείτε, με την ευχή του πνευματικού σας, κρατάτε την νηστεία. Άλαβω όλη την εβδομάδα, την πρώτη και το Σαββατοκύριακο λαδερό φαγητό. Αν δεν μπορείτε τόσο, κρατάτε μόνο Τετάρτη και Παρασκευή νηστεία, αυστηρά, χωρίς λάδι. Αν δεν μπορείτε και είστε ασθενείς πραγματικά, νηστεύετε τους λογισμούς, νηστεύετε από κακές πράξεις. Νηστεία είναι η υγεία της ψυχής και του σώματος, εγκράτεια. Τριώδιο είναι νηστεία και προσευχή. Τριώδιο είναι κατάνοιξης, γι' αυτό λέγεται κατανοητικό τριώδιο. Τριώδιο είναι πόνος και δάκρυα για τις αμαρτίες μας. Να μας συγχωρέσει ο Θεός. Τριώδιο δεν είναι το φαγοπότι, δεν είναι το γλέντι, δεν είναι η χωρή και τα ξεφαντώματα. Τριώδιο δεν είναι τα καρναβάλια και τα φιέσεις και οι μασκαράδες. Τριώδιο δεν είναι φαρισαϊσμός και υπερηφάνεια, εγωισμός ίησης και καινοδοξία. Τριώδιο δεν είναι η αμετανοησία. Τριώδιο δεν είναι ο θυμός και ο φθόνος, η ζήλια και η γλώσσα καταλαγιά. Τριώδιο είναι εγκράτεια γλώσσης, θυμού, αποχή, επιθυμιών, ψεύδους και επιορκίας. Τριώδιο εστί πνευματική κολυμπήθα, αναγέννησης και φωτισμός. Τριώδιο εστί πνεύμα και ζωή, όχι ύλη, όχι σάρκα, όχι φάε, πίνου και εφραίνου. Τριώδιο εστί με μια λέξη, άνος όμεν τας καρδίας. Αμήν.